προτάσεις, έτσι. Να φορολογείται, λέω, το κόστος ευκαιρίας του επιχειρηματία. Τώρα, τι να εξηγήσω από αυτό. Το κόστος ευκαιρίας, για να δούμε το πραγματικό κέρδος, έτσι, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ένας επιχειρηματίας, αν δούλευε κάπου αλλού, τι θα έβγαζε και μετά να βγει το οικονομικό κέρδος. Αυτά τώρα από την οικονομική σας θεωρία. Αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να μην φορολογείται το οικονομικό κέρδος, αλλά να φορολογείται ο επιχειρηματίας έτσι στα δυνητικά του εισοδήματα. Πώς βρίσκεται αυτό, εντάξει, άλλη μια συζήτηση. Πώς θα μπορούσαμε να το βρούμε αυτό. Αυτό έχει φοβερές επιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε φορολογούν και στη ζημιά. Έτσι. Όταν έχεις οικονομικό κέρδος, δεν θα φορολογηθείς το οικονομικό κέρδος, αλλά θα φορολογηθείς στο δυνητικό εισόδημα που θα έχεις κάπου αλλού. Έτσι. Όταν δεν έχεις όμως το κέρδος και έχεις ζημιά, πάλι θα έχεις δυνητικό εισόδημα αν δουλεύεις κάπου αλλού και πάλι θα πρέπει να φορολογηθείς. Το πώς θα γίνει αυτό τώρα. Υπάρχει μια διεύθυνση εκεί πέρα, όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει για να του απαντήσω. Η ασφάλιση των εργαζομένων είναι υποχρέωση της πολιτείας. Από τους φόρους. Θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Υπάρχει μια αλληλουχία άλλων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Έτσι. Ο επιχειρηματίας τώρα θεωρητικά ασφαλίζει. Έτσι. Αυτό το ποσό θα μπορούσε να το δίνει στον εργάτη, στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος θα μπορούσε να το περνάει στο κράτος και από εκεί πέρα έτσι και πάλι να είχαμε ασφάλιση. Οι αποζημιώσεις απόλυση είναι παραλογισμός να καταργηθούν. Είναι αναθεωρητικό το κράτος να αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα, να αναπτύσσεται μόνο από ιδιώτες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην παιδεία και θα κλείσω εδώ πέρα χωρίς να τελειώσω την παρουσίαση, έτσι. Λοιπόν, δύο λεφτά μόνο για την παιδεία, γιατί πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Γιατί η παιδεία είναι για την παιδεία και για την επιχειρηματικότητα. Καταρχήν, έτσι, ποιο είναι το περιεχόμενο της παιδείας. Βλέπω συνέχεια να τσακώνεται για την παιδεία, εξυπηρετώντας ουσιαστικά τα συμφέροντα μιας τάξης που λέγονται καθηγητές, δάσκαλοι κτλ. Έτσι. Όχι τα δικά τους συμφέροντα. Οι φοιτητές δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Κάποιος πρέπει να λογιστεί τι θα πρέπει να διδάσκεται. Έκανα 7 χημίες. Έτσι. Θυμάμαι πάρα πολλά. Αν ρωτήσω συνομιλίκους μου, δεν θυμούνται το ένα χιλιοστό από μένα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι. Απλά αυτά τα 999 που θυμάμαι εγώ, έτσι, είναι άχρηστα. Δεν τα θέλω. Όταν βγήκα εγώ στη ζωή, όχι στην επιχειρηματική ζωή, τι χρειαζόμουν. Άρχισα να έχω προβλήματα με ανθρώπους, με τη σύζυγό μου ενδεχομένως με τους αλλήλους κτλ. Άρχισα να χρειάζομαι νομικές γνώσεις. Θα μου πείτε, σε δώσα ένας δικηγόρος. Και πώς θα μιλάω εγώ αν δεν ξέρω λίγο από τη γλώσσα του. Έτσι. Χρειαζόμαστε στη γενική παιδεία να πάρουμε νομικές γνώσεις, περισσότερες γνώσεις για την ψυχολογία, περισσότερες γνώσεις για τον άνθρωπο. Δεν χρειαζόμαστε τόσες τεχνικές γνώσεις. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται για το τι θα πρέπει να μαθαίνουμε στην παιδεία. Ποια θα πρέπει να είναι η παιδεία, το περιεχόμενό της. Πότε πρέπει να διδάσκεται. Υπάρχουν παιδιά που 4 χρόνια μπορούν να διδαχτούν, αλλά έχουν προβλήματα και θα πρέπει να πάνε στα 5, άλλοι στα 6. Σήμερα τους βάζουν όλους έτσι σαν σε μια μηχανή κοιμά και τους γυρνάνε δεν ξέρω κι εγώ να βγάλουν τι. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν την παιδεία σαν μαζική παραγωγή. Πώς πρέπει να διδάσκεται. Μια καθέδρα διδασκαλία. Δεν έχω το χρόνο να συνεχίσω. Από ποιον πρέπει να διδάσκεται. Ποιος είναι ο δάσκαλος τελικά. Ποιος θα πρέπει να είναι ο δάσκαλος, έτσι. Και στο τέλος, ποιος πρέπει να διδάσκεται. Όλοι πρέπει να διδασκόμαστε τα ίδια. Μήπως πρέπει να υπάρχει διαφορισμός. Μήπως κάποιοι πρέπει να διδαχτούν λίγο διαφορετικά πράγματα. Οι διαφοροποίησεις που έχουν γίνει τώρα είναι ελάχιστες και δεν μεγιστοποιούν το προϊόν που μπορούμε να παράγουμε. Η παιδεία είναι μια επένδυση πάνω μας. Όταν επενδύουν λιγότερο ή περισσότερο ή δεν επενδύουν με το σωστό τρόπο, δεν αποδίδει η επένδυσή τους. Η επένδυση κοινωνίας και τελικά η επένδυσή μας, γιατί εμείς την πληρώνουμε. Δεν θα μιλήσω άλλη, πήρα πάρα πολύ χρόνο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαύρος. Είμαι αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής του ομίλου Genet και πρόεδρος της εταιρείας Positive Energy. Θέλω 12 λεπτά από το χρόνο σας ακριβώς. Σας παρουσιάσω πώς από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ιστορική δραστηριότητα της εταιρείας Genet με
με κύρια δραστηριότητα τεχνολογία, αποφασίσαμε και ιδρύσαμε την Positive Energy στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η GenEd ιδρύθηκε το 1994, κύριο αντικείμενο εμπορία, διανομή και βασικό customization σε κάρτες και τηλεκάρτες και έξυπνες κάρτες, SIM κάρτες που πιθανόν έχετε στο κινητό σας. Σήμερα που μιλάμε, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες δικτύωσης, έξυπνες κάρτες και εφαρμογές, ευρυζωνικές λύσεις, τηλεπικοινωνικό εξοπλισμό και ελαφρά κατασκευαστικά έργα. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες λύσεις δικτύωσης είναι γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν κυρίως σε hardware, από το σχεδιασμό, προμήθεια, υλοποίηση, διαχείριση και υποστήριξη τηλεπικοινωνικών δικτύων. Επίσης, στον τομέα του software, η GenEd σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και υποστηρίζει καινοτόμες τηλεπικοινωνικές λύσεις σε επίπεδο NMS, billing και άλλα είδη software. Κάνουμε επίσης e-government, διαδραστικά portals, αλλά και hardware, κυρίως υπηρεσίες προμήθειας, εγκατάστασης και υποστήριξη υλικού. Προσφέρουμε λύσεις ασφαλείας σε κτίρια, CCTV, κλειστά κυκλώματα, συστήματα συναγερμού σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Επίσης, δομημένη καλωδίωση, structure cabling, σε κτίρια, σε εγκαταστάσεις, έχουμε κάνει τέτοιου είδους έργα και στην Τόχα στο Κατάρ, στους Πανασιατικούς Αγώνες. Έχουμε συμμετοχή 20% στην εταιρεία InfoTrip. Η εταιρεία αυτή παρέχει λύσεις ευφυών μεταφορών. Μέσω της συνεργασίας αυτής προσφέρουμε συστήματα GIS, Geographic Information Systems, και Intelligent Transportation Systems, δηλαδή τηλεματική. Το πελατολόγιο που έχει αναπτύξει η GenEd είναι ευρύ τόσο στη γεωγραφική του διασπορά, όσο και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σήμερα έχουμε 40, περισσότερο από 40 διαφορετικά σημεία στην επικράτεια, όπου είμαστε ενεργοί και εκτελούμε περισσότερα από 35 έργα. Η ενδεικτική λίστα που βλέπετε περιέχει πελάτες κυρίως από πάρα πολλούς δήμους στην επικράτεια, αλλά και τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Παραδοσιακή δραστηριότητα οι έξυπνες κάρτες για την εταιρεία. Πλέον, εκτός από τηλεκάρτες και έξυπνες κάρτες, παρέχουμε και εφαρμογές πληροφορικής πάνω σε αυτές, αλλά και εμπορικές εφαρμογές B2B και B2C. Η GenEd έχει εξειδικευμένο team μηχανικών που αναπτύσσουν δίκτυα routers, τερματικά, εξοπλισμού για δίκτυα τρίτης γενιάς, triple play services, τα βλέπετε εδώ. Είναι προϊόντα που ένα ρουτεράκι στο οποίο πρακτικά, από το οποίο παίρνουμε τηλεόραση, τηλέφωνο και ίντερνετ, είναι η επόμενη γενιά δικτύων. Και όπως σας είπα και πριν, παρέχουμε εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας. Η GenEd παρέχει ειδικό εξοπλισμό για κατασκευή base stations, είναι βάσεις για φορητή σταθμή κινητής τηλεφωνίας. Και κάνουμε και ελαφρά κατασκευαστικά έργα. Έχουμε συμμετέχει με επιτυχία, έχουμε υλοποιήσει μεγάλα έργα για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Βλέπετε πελάτες όπως η Wind, ο ΤΕ, Πανασιατικοί Αγώνες, Ντόχα 2006, αλλά και Αθήνα 2004. Η εταιρική μας παρουσία είναι σημαντική. Η γεωγραφική διασπορά, όπως βλέπετε εδώ στο χάρτη, είναι μεγάλη στην επικράτεια. Είμαστε παρόντες σε περισσότερα από 45 sites. Και αυτή τη στιγμή εκτελούμε περισσότερα από 35 έργα στην επικράτεια, από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Και στο δεξί πινάκα βλέπετε ιστορικά που έχουμε πραγματοποιήσει έργα και που έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Κάνοντας όλα αυτά, βλέποντας την καινούργια ευκαιρία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να είμαστε παρόντες. Άρα τι κάναμε, αξιοποιήσαμε το ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία, την οποία είχαμε, καθώς ήμασταν παρόντες σε αυτά τα έργα υψηλής τεχνολογίας, και ιδρύσαμε την Positive Energy. Η Positive Energy ιδρύθηκε το 2008, είναι και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων στον χώρο της ενέργειας. Πρακτικά σχεδιάζει, υλοποιεί, εγκαθιστά, διαχειρίζεται πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα ή συνδυασμό πάρκων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό το τομέα κάνουμε κυρίως αυτόνομα υβριδικά συστήματα, ενοποιούμε συστήματα παραγωγής από αέρα, φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία αποθηκεύουν την ενέργεια σε μπαταρίες και στη συνέχεια διοχετεύουν ενέργεια σε σπίτι, σε σταθμούς βάσης ή άλλες εφαρμογές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, όπως σας είπα. Αυτή είναι η δομή με την οποία δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε κάθετες δομές, έχουμε 7 MW τα οποία θα υλοποιήσουμε μέσα στο 2009, ενώ το project pipeline, αυτά που περιμένουμε να έρθουν, είναι 8 MW μέχρι το τέλος του 2009, τα οποία θα υλοποιήσει η Positive Energy. Η διοικητική μας ομάδα είναι ισχυρή, έχουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.
μακρόχρονη εμπειρία, καθώς στα έργα τα οποία υλοποιήσαμε για σταθμούς βάσης ανά την επικράτεια έχουμε καταστήσει μικρά φωτοβολταϊκά αυτόνομα συστήματα. Μπορούμε και παρακολουθούμε διαρκώς τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Έχουμε πολύ καλή γνώση των τοπικών αγορών. Υπάρχει γεωγραφική διασπορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μπορούμε, και αυτό φαίνεται από την παρουσία μας στην επικράτεια, να έχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλών έργων. Και βεβαίως έχουμε ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο business plan τριετίας, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία.